Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε και μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, θεωρώ ότι η καλύτερη κριτική γίνεται δια του παραδείγματος. Δεν θα σταθώ σε αυτά που είπε η συνάδελφος από τη Νέα Αριστερά, με τα οποία συμφωνώ με τις απευθείας αναθέσεις. Να μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Δηλαδή, το ένα ερώτημα είναι, βγάλετε μια έκθεση η οποία είχε σαφέστατες εχμές κακοδιαχείρισης και σπατάλησης δημοσίου χρήματος. Τι έγινε παρακάτω? Τι έγινε παρακάτω? Μπλοκάρατε κάτι? Μπλοκάρατε κάποια πληρωμή? Και ξέρετε γιατί το λέω? Το λέω και με ένα προσωπικό παράπονο. Διότι όταν ήμουν υπουργός εγώ, ήταν αρκετές οι φορές που κλιμάκια σας σταμάτησαν την πληρωμή εφημεριών ή την πληρωμή υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τόσο τυπικούς λόγους που είδαμε και πάθαμε το ξεκολλήσιμο, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στα νοσοκομεία. Δεν είδα κάποια αντίστοιχα πράγματα τώρα που έγινε το μάλευράσε στο Φαγοπότη τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο. Αλλά νομίζω έχετε εικόνα γιατί μιλάμε, νομίζω μπορεί να το κάνει. Θα πάω κάπου αλλού. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, γιατί ξέρετε, εγώ θεωρώ πλέον και η αριστερά έχει χύσει πολύ μελάνη σε σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο, αλλά θεωρώ ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να πάρει μια άλλη απόφαση από αυτού. Δηλαδή, ο δικός σας ρόλος δεν πρέπει να είναι ο προσυμβατικός έλεγχος, πρέπει να είναι ο ετήσιος τελικός κατασταλτικός έλεγχος όλων των αποκεντρωμένων δομών του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Διότι με όλα τα υπόλοιπα απλά βάζετε μια σφραγίδα νομιμότητας στο φαγοπότη, όταν γίνεται. Και να το πω συγκεκριμένα. Με την απόφασή σας 3-12 του 2022 ακυρώσατε έναν διαγωνισμό μεγάλης αξίας, 3-4 εκατομμυρίων αν δεν κάνω, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για την προμήθεια φωτιστικών LED στον οδοφωτισμό του Δήμου, λέγοντας ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Έχει όρους μέσα που τους έχει μόνο μία εταιρεία. Έχει υλικά που τα έχει μόνο μία εταιρεία. Βγαίνει όλος μαζί, ενώ μπορεί να γίνει διάφορα κομμάτια, κάποιοι να προσφέρουν, κάποιοι... Υπήρχε όρος να την παίρνουν όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν ορθώς, ορθότατα, ως ελεγκτικό συνέδριο τον ακυρώσατε. Τον ίδιο ακριβώς διαγωνισμό, με πολλαπλάσιο τίμημα, δηλαδή 19.937.712 ευρώ, τον οποίο προκήρυξε τέλη του 21, αρχές του 22, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πλειοδότησε η μοναδική προσφέρουσα εταιρεία λόγω αυτών των όρων που είπα πριν. Ήταν ακριβώς η ίδια προκήρυξη. Αυτό το εγκρίνατε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό το εγκρίνατε. Βγάζουμε κάποιες ανακοινώσεις με στοιχεία και σας λέμε, δώστε μου μισό λεπτό, σας λέμε ότι αυτή η εταιρεία έδωσε τα ίδια είδη, τα έχει δώσει κάπου αλλού φτηνότερα. Έχει δώσει, υπάρχει κάποια είδη που τα πούλησε 780 ευρώ, κάποιες λάμπες και την στήριξή τους κτλ. Στην πιάτσα κυκλοφοράνε από 81 έως 156 ευρώ. Ο Δήμος Πατρέων, αν παίρνατε τις τιμές που προμηθεύτηκε ο Δήμος Πατρέων, αυτά τα ίδια ακριβώς υλικά, θα γλιτώνανε για 18.910 φωτιστικά σώματα, αντί να πληρώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 11,5 εκατομμύρια, θα πλήρωνε 3.900. Υπολογισμένα όλα αυτά που σας λέω από εμάς με συγκεκριμένο μηχανισμό. Για κάποιους άλλους 5.910 προβολής, αντί να πληρώσει 3.089.000 ευρώ, θα πλήρωνε 518.000. Αν χρησιμοποιούσε τις τιμές που προμηθεύτηκε ακριβώς τα ίδια είδη ο Δήμος Πατρέων. Γιατί εγκρίνατε αυτή τη σύμβαση? Γιατί εγκρίνατε αυτή τη σύμβαση? Την ίδια στιγμή που για την ίδια ακριβώς σύμβαση με τους ίδιους όρους ακυρώσατε ορθώς το διαγωνισμό στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Το λέω αυτό δηλαδή, γιατί αυτό εδώ δεν είναι, εδώ αυτό δεν γίνεται τυχαία,
ούτε ξέφυγε. Δεν έτυχε, πέτυχε για κάποιους. Και πάω σε ένα επόμενο και να τελειώνω με αυτό. Γιατί μπορώ να μιλάω συνέχεια. Θα ασχοληθείτε, εγώ θέλω να βάλετε στους φετινούς ελέγχους, να βάλετε τον έλεγχο όλων των νοσοκομείων, τα οποία θα επαναφέρουν τους εργολάβους σε καθαριότητα, σύντηση και φύλαξη. Και θα σας πω και σας καθιστώ και εσάς υπεύθυνους για τη σπατάλη δημοσίου χρήματος που θα γίνει το επόμενο διάστημα και έχει ξεκινήσει ήδη. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Άγιος Σάββας που του κόστιζαν 600.000 ευρώ το χρόνο οι καθαρίστριες να τις πηγαίνει τώρα ένα 600. Με τη σύμβαση που υπέγραψε με τον εργολάβο. Δεν μπορεί ο Ευαγγελισμός που όταν είχαμε εργολάβο πληρώναμε 4,5 εκατομμύρια και όταν τους διώξαμε, εγώ τους έδιωξα, πληρώναμε 2,5, παίρνοντας οι καθαρίστριες 200 με 250 ευρώ καθαρά παραπάνω στην τσέπη τους σαν μισθό. Τώρα πάει να γίνει αντίστροφη πορεία. Προσέξτε, υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2019, η οποία δικαίωσε εμάς ως Υπουργείο Υγείας τότε στην επιλογή μας, γιατί δεν μπορούσαμε τότε να προσλάβουμε μόνιμους υπαλλήλους, ότι ήταν συμφέρουσα για το δημόσιο οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου με αυτούς τους όρους και ότι διαφυλάταμε την περιουσία, το κύρος και τα συμφέροντα του δημοσίου με αυτό το πράγμα. Και βέβαια αν μέναμε κυβέρνηση θα τους είχαμε πετάξει από τα υπόλοιπα νοσοκομεία πέρα από το 77. Τώρα καθυστέρησαν λόγω της πανδημίας να το κάνουν και τώρα ήρθε και ο διευκρίνιστος και επιταχύνεται αυτή η διαδικασία του να απολυθούν με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και θα δείτε πού θα εξακοντιστεί το κόστος. Εμείς είχαμε γλιτώσει τότε εκείνη την περίοδο γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ήταν η μείωση του κόστους, ενώ οι γυναίκες έπαιρναν, αυτοί που δούλευαν, έπαιρναν πολύ παραπάνω χρήματα. Να πείτε, να ασχοληθείτε με αυτό. Να ασχολείτε με αυτό. Είναι μια δεύτερη πολύ συγκεκριμένη πρόταση που σας κάνω σε σχέση με τους ελέγχους που θα κάνετε. Και ήταν άλλο ένα πράγμα ήθελα να πω, αλλά το ξέχασα τώρα. Λοιπόν, συγγνώμη μισό λεπτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή, το είχα σημειώσει πριν ακούγοντας κάποιον άλλον συνάδελφο, αλλά θεωρώ λοιπόν και θα ήθελα κάποιος να απαντήσει σε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης.